καλές σχέσεις ενώ βρίσκονταν στις φυλακές. Αυτό εξηγήστε μου. Ποια εικόνα έχετε όταν μιλάτε με έναν άνθρωπο, ξεχνάτε την ιστορία, βλέπετε τον άνθρωπο και τον οδηγεί εκεί. Θα ήθελα λίγο να μπω και εγώ στη δικιά σας θέση να καταλάβω. Και οι άνθρωποι αυτοί, όποια εγκλήματα, όταν λέμε εγκλήματα είναι και η ανθρωποκτονία είναι έγκλημα και η κλοπή είναι έγκλημα και η ληστεία είναι έγκλημα και η αρχαιοκαπηλεία είναι έγκλημα. Λοιπόν, όποια εγκλήματα κι αν έκαναν, δεν πάβουν να είναι κι αυτοί οι άνθρωποι. Μου έλεγε μια συνάδελφος από τα νέα, δηλαδή τους δίνεις συγχωροχάρτη. Της είπα ότι δεν είμαι παπάς για να δίνω συγχωροχάρτια, ούτε εισαγγελέας ή δικαστής να δικάζω ή να αθωώνω. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, μεταφέρω πραγματικά περιστατικά αυτά που έζησα. Πολλοί από αυτούς έχουν αισθήματα. Πολλοί από αυτούς έχουν μετανιώσει σκληρά για αυτά που έχουν κάνει. Κλαίνε και οδύρονται. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όμως πολλοί το έχουν από κάνει. Την εμπειρία σας, εγώ τους... τι τους οδήγησε εκεί? Είναι θέμα θυμού? Είναι θέμα, δηλαδή το πιο συχνό φαινόμενο είναι ότι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, θόλωσε το μυαλό μου. Κακιά στιγμή. Μη κακιά στιγμή, έγκλημα πάθους. Δεν ξέρω, λέω, σκέφτομαι τώρα διάφορα. Δεν περιλαμβάνονται τέτοια εγκλήματα εδώ, τέτοια πρωταγωνιστές. Όχι, θα φτάσουμε και στο εδώ. Εσείς έχετε δει πολλά όμως. Ναι, αυτά είναι τα εγκλήματα που λέμε εμβρασμό ψυχικής ορμής που λένε οι δικηγόροι. Όχι, είπατε προηγουμένως, υπάρχει και μια μερίδα που στεναχωριέται και το έχει πληρώσει πολύ ακριβά και πονάει γι' αυτό. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που το κάνουν μία όχι φορά και δεν κατάλαβαν. Όχι που έκαναν ό,τι έκαναν εμβρασμό ψυχικής ορμής που λένε οι δικηγόροι και οι δικαστές. Αυτοί το έκαναν έτσι εκείνη την ώρα, έβγαλε το μαχαίρι, έβγαλε το πιστόλι και έκανε ό,τι έκανε. Όμως μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους άλλους που είναι εγκληματίες και χοντροί εγκληματίες, όχι... Μέσα στο βιβλίο σας, εσείς ποιους έχετε πιάσει, ποιες ιστορίες βρίσκει κανείς εδώ και πώς καταλήξατε σε αυτές? Ναι, είχα αρκετές κι άλλες υποθέσεις πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, αλλά δεν χωράνε, μου είπαν, από τον εκδοτικό οίκο. Και όταν γίνεται χοντρό ένα βιβλίο, δεν διαβάζεται, δεν μπορεί να το κρατήσει. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Δεν το κρατάει ο άλλος στα χέρια, δεν μπορεί, κουράζεται. Δεν κάθισε στο γραφείο πάντα για να διαβάζεις ένα βιβλίο. Ξαπλώνεις το κρεβάτι, το παίρνεις μαζί σου. Ξέρω εγώ, κάθισε στην καρέκλα και το διαβάζεις. Άμα είναι χοντρό και έχουν δίκιο. Ας με πικραίνει εμένα ότι μένουν έξω ιστορίες. Στην πραγματικότητα έχουν δίκιο. Εδώ περιλαμβάνονται υποθέσεις. Αναφέρατε προηγουμένως τον Μπένοντας που άκουσα, τον Νίκο, τον Γκοεμτζή, με τον οποίο ήμασταν φίλοι. Δεν ζει ο Νίκος τώρα, ο Γκοεμτζής. Ήμασταν φίλοι. Θυμάμαι σε μια εξέγερση των φυλακών στην Πάτρα. Είχα πάει για να καλύψω το γεγονός και όταν με είδε ο Νίκος, ήταν σκαρφαλωμένος σε μια βεράντα, φωνάζει, ήρθε ο Σόμπολος ο Νίκος. Και φυσικά κατέβηκε κάτω, ήρθε στην πόρτα, δεν μπορούσε να χαιρετηθούμε. Να μην στα πολύ λόγω τώρα, είχα καλές σχέσεις και πολλοί από αυτούς όταν πήγαινα για κάλυψη εξεγέρσεων ή άλλων γεγονότων στις φυλακές, είτε στον Κορυδαλό είτε αλλού, ήθελα να βρεθούμε, να πούμε μια κουβέντα. Ή όταν έβγαιναν έξω από τις φυλακές, πάντα θα έρχονταν στο γραφείο μου να πιούμε καφέ, να μιλήσουμε, να... Σας απείλησε ποτέ κανείς? Γιατί έχετε μπει σε πολλές ιστορίες μέσα. Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Εγώ θέλω απλά τις ιστορίες, δεν θέλω καθόλου να ακούσω ονόματα. Έχω πει και πάλι ότι... Άμα ανακατεύεσαι με τα πίτουρα, σε τσιμπάνε οι κότες. Επόμενο είναι, γιατί δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους του κατηχητικού, αγγέλους,
έχεις να κάνεις και με ανθρώπους που έχουν διαφορετική νοοτροπία. Φοβηθήκατε ποτέ? Κοίταξε, άνθρωπος είσαι. Σίγουρα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νεαρός δημοσιογράφος που με έπαιρνε ένας τηλέφωνο και τότε δεν είχα την εμπειρία που απέκτησα στην πορεία. Φοβήθηκα και το βράδυ όταν κοιμόμουν, με είχε πάρει τηλέφωνο 2-3 φορές και μου λέει, άμα ξαναγράψεις τέτοιο πράγμα θα σκόψεις τη μύτη, τα αυτιά και τα γεννητικά όργανα. Άμα δεν έχεις συνηθίσει, φοβάσαι και είναι επόμενο. Αλλά στην πορεία έχεις ο φόβος. Δεν σηκώνει εδώ να κάνεις μαγκές και παλικαριές. Αλλά εγώ δεν έκανα, δεν φοβόμουν, μπορώ να σας πω, για έναν λόγο. Εγώ δεν αδίκησα ποτέ κανέναν από δάφτους. Ούτε τον κατηγόρησα ποτέ, ούτε τον δίκασα ποτέ, ούτε τον αθώωσα ποτέ. Το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου. Δεν έγραψα για να τους κάνω θεούς αυτούς, ούτε όμως και να τους δώσω μία και να τους ρίξω στα τάρταρα. Έγραψα πραγματικά γεγονότα και αυτό το εκτιμούν και οι παράνομοι, οι όποιου είδους παράνομοι και του όποιου εγκλήματος, όμως το εκτιμούν και πίστεψέ με και κάποιοι από αυτούς είναι περισσότερο συναισθηματικοί και φιλικοί από μας τους απ' έξω εδώ. Πάντως να πω κάτι, Ελένη. Ναι. Τα άρθρα του Πάνου Σόπουλου ήταν και παρεμβατικά. Δηλαδή, εγώ συγκεντρώνοντας στο αρχείο μου διάφορα δημοσιεύματα δικά του, εδώ ας πούμε για το Ροχάμι, γράφει Ροχάμι παραδόσου. Θέλω να πω ότι μπαίνατε στη διαδικασία να λυθεί κιόλας το ζήτημα. Εσείς θέλατε τη στιγμή που είναι καταζητούμενος που τον ψάχνουν να παραδοθεί ή να τον βρουν, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σενάριο τότε ο Βαγγέλης Ροχάμης, που το περιλαμβάνεται μέσα στο ναι, βιβλίο σας. Το Ροχάμη τον έχω εδώ. Εντάξει, ό,τι μπορείς, εμείς εδώ και εγώ και εσύ και η Ελένη και όλοι έχουμε υποχρέωση να περνάμε μηνύματα θετικά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτούς που μας βλέπουν, που μας ακούν. Να περνάμε κάθε μέρα που φεύγετε από εδώ εσείς, θα πρέπει να κάνετε μια αυτοκριτική και να λέτε πέρασα έστω ένα θετικό μήνυμα με τα θέματα που συζήτησα σήμερα σε αυτούς που με είδαν. Και αν πέρασες έστω και ένα, θα πρέπει να είστε πολύ ευχαριστημένοι ότι κάνω σωστά τη δουλειά μου. Έστω και αν πικραίνεις κάποιους ή στενοχωρείς κάποιους, κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μας, να περνάμε λοιπόν, μηνύματα. Να πω τώρα δύο λόγια. Επειδή προσπαθώ να τρέξω να διαβάσω ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές εισαγωγικά που ουσιαστικά είναι, ασχολείται ο κ. Σόμπολος στο βιβλίο του. Είπατε για τον Κοεμτζής. Κώστας Πάσαρης. Ο Πάσαρης. Ο Πάσαρης είναι, τον ξέρουν όλοι τον Πάσαρη. Σκότωσε 5 εδώ στην Ελλάδα. 2 στην Ρουμανία. Αποπειράθηκε να σκοτώσει άλλους 8 σε διάφορες περιπτώσεις και τώρα εκτεί την ποινή που